Ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 12 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 που θα διαρκέσει έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα η ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή τους www.exoikonomo2023.gov.gr καθώς και το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ανοίγουν σήμερα Δευτέρα και θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 15 Σεπτεμβρίου. Όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και τώρα που υπάρχει μια κίνηση και έχει γίνει πλέον ενημέρωση και από τα κανάλια και τα μίντια ότι θα ανοίξει το πρόγραμμα, υπάρχει όντως ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόγραμμα το κλασικό Εξοικονομώ και αυτό το λέω γιατί πλέον έχουν βγει και θα βγουν και άλλα δύο Εξοικονομώ. Το Εξοικονομώ για νέους, το οποίο ήδη τρέχει, το οποίο είναι ανακοινίζω Εξοικονομώ, και το Εξοικονομώ για κοινά σπίτια, το οποίο κάποια στιγμή περιμένουν όλοι γι' αυτό. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν ως βασική προϋπόθεση οι πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι να έχουν ενεργειακό πιστοποιητικό ΙΤΑ έως ΓΑΜΑ και ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες με πλήρη κυριότητα, επικαρπία και ψηλή κυριότητα, ενώ αφορά μονοκατοικίες διαμερίσματα, ιδιοκτήτη πρώτης κατοικίας, ενοικιαζόμενο και δωρεάν παραχωρούμενο. Η επιδότηση κυμαίνεται από 40 έως 75% με μπόνους 10% για πολυκατοικίες. Και τέλος, όσον αφορά το εισόδημα, όσο ψηλότερο είναι, τόσο μικρότερη θα είναι και η επιδότηση. Είναι οι ενεργειακές κατηγορίες. Όσο πιο παλιό το σπίτι, τόσο πέφτουμε στην κατηγορία ΙΤΑ. Όσο πιο καινούργιο το σπίτι, δηλαδή παλιό εννοώ, ένα σπίτι πρώτου 80 ή πρώτου 85, χωρίς να έχει κάνει σημαντικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, σχεδόν βέβαιο είναι ότι πέφτει στις τελευταίες κατηγορίες. Που αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι παίρνουμε περισσότερα μόρια. Που αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες ένταξης στο πρόγραμμα είναι πάρα πολύ υψηλές. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό για τα παλιά σπίτια που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και για τα χαμηλά εισοδήματα. Τέλος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα Εξοικονομώ για κατοικίες καλύπτει αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα ψύξης θέρμανσης, ηλιακό θερμοσύμφωνα, αναβάθμιση φωτισμού και έξυπνα συστήματα ενέργειας. Αφενός, το πρόγραμμα γνωρίζουμε ότι ευνοεί τα παλιά σπίτια, δίνοντας παραπάνω μόρια. Αφετέρου, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα πιο παλιά σπίτια, στην περίπτωση που χρειάζονται μια τακτοποίηση, τα κόστη πέφτουν. Τα πολυοδομικά κόστη. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στα σπίτια πρώτου 83. Ναι. Ανεξαιρέτου όγκου αυθαιρεσίας, το πρόστιμο είναι μόλις 250 ευρώ. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία για αυτούς που έχουν παλιές αυθαιρεσίες σε παλιά σπίτια.